το ψάρι των αγγέλων των ημνησίρος Αγίος Αθάνος. Αγυρίου ή χρυσίου ή μαρτισμού δεν ως επιθύμησα αυτή γινός και θεότητες χρύες μου και της ουσί μετεμούντων λιγονεύεται των λόγων του Κυρίου Ιησού ότι αυτός είπε νοντί. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Εκ του καταματθός κατ' εξουσιάζους είναι αυτόν που χουθος έστεν ημίν αλλά κύλθε διακονηθήνε αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού. Λιθώμε υπέρ του Αγιαστήνα το είδωρ τούτο, την άμυ και ενεργία. Εγαθώ και σε οποίο σου πνεύμα την οικία ήμ και εις τους αιώνας των αιώνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την γλυκή. Δείτε τα καθήκοντά μου. Κύριε Δήμαρχε, θέλω σε εσάς και στο Δημοτικό Συμβούλιο των Νέων να σας ευχηθώ. Γιατρέ, κοίτα και τα κανάλια, σήκω στο κεφάλι λίγο έτσι, μπράβο. Γιατρέ, κάτσε, γιατρέ. Σε όλα τα μέτωπα, σε αριστερά. Έτσι, μπράβο. Χαμόγελο, γιατρέ. Καλημέρα σας. Είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και τον ακουμπάει ή από εκεί που βρίσκονται υψώνουν τα χέρια τους και δηλώνουν με αυτόν τον τρόπο. Όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα σηκώσουν το χέρι τους. Όλοι τα χέρια. Ορκίζομαι να είμαι πιστός. Ορκίζομαι να είμαι πιστός στην πατρίδα. Στην πατρίδα. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου. Συγχαρητήρια σε όλους. Τσαμπαλίδης Γεώργιος του Δημητρίου. Αγαπητοί συνάδελφοι, η σημερινή ημέρα είναι μια σημαντική ημέρα για το Βόλιο. Εξίσου σημαντική για τη Σάτιστα, τη Νεάπολη, το Τσοτήλι, την Εράτηρα, τη Γαλατινή και τον Πετάλουφο. Ο Δήμος Βοΐου, μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές της 18ης και 25ης Μαΐου, ξεκινά σήμερα μια νέα πορεία, μια νέα διαδρομή, μια νέα προσπάθεια. Στόχος μας, η ανάπτυξη του Δήμου με μια νέα διοίκηση, γεμάτη
με όρεξη και διάθεση για προσφορά. Το τελετουργικό της οικομοσίας που πριν λίγο ολοκληρώσαμε δεν αποτελεί για μας τυπική υποχρέωση απέναντι στον πολίτη και τον Θεό. Δηλώνει το ουσιαστικό ξεκίνημα μιας νέας προσπάθειας, ενός ακούραστου αγώνα για το καλό του τόπου μας. Κυρίες και κύριοι, στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου οι τέσσερις συνδυασμοί που διεξήχθησαν την ψήφο των πολιτών ανέδειξαν από τη δική τους οπτική γωνία τα προβλήματα και τις προοπτικές του Δήμου. Από σήμερα, με την είσοδό μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τη θέση που έδωσαν οι πολίτες στον καθένα, δεν έχουμε πλέον περιθώριο για θεωρίες. Σηκώνουμε τα μανίκια. Περνάμε στη φάση της υλοποίησης προτάσεων και ιδεών. Μετουσιώνουμε σε πράξεις τα λόγια μας. Πρέπει τώρα να δουλέψουμε από κοινού και να προχωρήσουμε σε έργα. Έργα ουσιαστικά, αποτελεσματικά, αναπτυξιακά. Αυτό, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να υπερβούμε τις διαφορές και τις αντιθέσεις για το καλό του Δήμου μας. Για ένα Δήμο δυναμικό, ανεξάρτητο, δημιουργικό και προπάντων ένα Δήμο στην υπηρεσία του πολίτη. Δεν έχουμε άλλωστε την πολυτέλεια, ούτε για προσβολές, ούτε για ανάρμοστες συμπεριφορές, ούτε και για τέρμονες και ατελείωτες αντιπαραθέσεις, που τελικά δεν οδηγούν πουθενά. Κυρίες και κύριοι, το ζητούμενο για όλους μας είναι σκληρή δουλειά, η συμπόρευση και συνεργασία πολιτών και διοίκησης, η διαρκής αναζήτηση οραμάτων για το Δήμο και πάνω απ' όλα η ενότητα σε όλα τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Η παρατεταμένη κρίση που οδήγησε τους πολίτες στην απελπισία και στα διέξοδα. Και ξανατονίζω, οι δημότες μας επέλεξαν έναν-ένα προσωπικά. Τοποθέτησαν άλλους στη συμπολίτευση και άλλους στην αντιπολίτευση. Με μια κοινή όμως αποστολή. Να εργαστούμε όλοι σκληρά για το συμφέρον του τόπου μας. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση και σας καλώ όλους σε αυτό απέναντι στις αξίες και τις αρχές που αντιπροσωπεύουμε. Αλλά πάνω απ' όλα απέναντι στους πολίτες. Να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Προσωπικά, τόσο εγώ, όσο και η παράταξή μας, ως Δημοτική Αρχή και Διοίκηση, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις για το καλό του τόπου.